Είμαι ο Αργυρίσο Μακρυγιώργου. Είμαι ο Head του Manager Cyber Security Services για την Algo Systems. Και σήμερα θα δούμε παρέα πώ, παραφράζοντα ουσιαστικά την ταινία του 1982, η AlgoSystems είναι σε θέση να προσφέρει cyber security λύσει και υπηρεσίε και στο OT. Θα ξεκινήσω με κάτι το οποίο χρησιμοποιώ συνήθω στι παρουσιάσει, ουσιαστικά με έναν ορισμό του commodity. Ε, υπάρχει ειδικά στην πληροφορική η πεποίθηση ότι η commodity είναι κάτι το οποίο είναι σχετικά παλιό, obsolete legacy. Κάτι το οποίο για μένα είναι δυστικά μάλλον ελληπές ή λανθασμένο. Commodity είναι κάτι στο οποίο μια εταιρεία, ένας οργανισμός έχει επενδύσει σημαντικά χρήματα, χρόνο, προσπάθεια, κουλτούρα αν θέλουμε καλύτερα, για να το οικειοποιηθεί, να το κάνει δικό του, και να το αξιοποιήσει στο μέγιστο. Συνεπώς, είτε μιλάμε για IT είτε και για OT, το commodity σίγουρα equals baseline, άρα είναι το εχέγγυο πάνω στο οποίο ε, βασίζεται ο οργανισμός αυτός για να διατελεί το business as usual, το, το business as usual του. Ε, πηγαίνοντας τώρα στο OT, επειδή υπάρχουν πολλά buzzwords τα οποία συναντάμε, κυρίω οι άνθρωποι τη ασφάλεια και τη πληροφορική γενικότερα, SCADA, PLC, τα ακούμε πολύ συχνά. Δεν είμαι σίγουρο ότι ξέρουμε όλοι τι είναι. Να σα πω την αλήθεια, και εγώ προσωπικά, μέχρι να αναστραφω με του συναδέλφου από το τμήμα αυτοματισμού τη Algosystems, ε, δεν ήξερα ακριβώ ε, πώ δεσμευσιολογούνται. Συνεπώ, ξεκινώντα από το OT που είναι το υπερσύνολο, που σημαίνει Operational Technology προφανώ, έχουμε το ICS. Το οποίο είναι Industrial Control System, ένα αφές υποσύνολο το UT. τα γνωστά PLC είναι αυτά τα κακά XP που βασανίζουν την ελληνική βιομηχανία, τα DPC και το πιο γνωστό από όλα, SCADA, που είναι ουσιαστικά λογισμικό software που κάνει management στα PLC και στα DPC γενικά. Τώρα, ε, εφόσον λοιπόν μιλάμε δίκτυα και συστήματα εύλογα. Υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι κληρονομούνται ή αν θέλετε είναι γενώσιμοι με αυτούς του IT. Συνεπώς, όταν μιλάμε για ένα publicly accessible OT σύστημα, σκεφτείτε έναν server σε μια DMZ, έναν IT server σε μια DMZ, χωρίς κάποια προστασία, που είναι εκεί απλά για να το κοπανάνε. Ε, έλλειψη μεθόδων encryption και αυθεντικοποίησης, ε, όταν μιλάμε για ένα Wi-Fi δίκτυο ε, το οποίο χρησιμοποιείται και από ούτε συστήματα. Εύλογο πάλι το κενό. Security updates. Αυτό είναι το, αυτό είναι το, το πιο συνηθισμένο. Ε, εδώ για καθαρά ούτε συστήματα ε, συνήθως τα updates είναι ένα μεγάλο pain point δεν υπάρχει δηλαδή μια συγκεκριμένη patch management πολιτική, σκεφτείτε τώρα σε ένα πιο siloed περιβάλλον, με πιο παλιά συστήματα που είτε δεν υπάρχουν updates ή δεν υπάρχει το process για να μπουν τα, τα updates ε, έτσι που είναι διαθέσιμα. Σκεφτείτε εδώ τι γίνεται. Τώρα... Συγγνώμη λίγο. Ωραία. Remote connectivity. Ε, Προφανώ, όταν μιλάμε για ούτε εγκαταστάσει, που μπορεί να είναι στη μέση του πουθενά. Οι εταιρείε που τι υποστηρίζουν θέλουν να προσφέρουν support απομακρυσμένα. Οπότε σου λέει, άνοιξε μου ένα Tim Viewer, άνοιξε μου ένα AMI, ένα remote desktop. Το οποίο εντάξει είναι εν τη γενέση του ανασφαλέ. Insecure Firewall Configuration and Management. Σκεφτείτε κακή αρχιτεκτονική ή ένα misconfigured firewall, το οποίο δεν μπορεί να ξεχωρίσει επαρκώ ή και καθόλου ε, οτι συστήματα ή σε δίκτυα που για λόγους οικονομίας ή πάλι για κακούς σχεδιασμού συνεπάρχουν IT και OT μηχανές. Ε, τι σημαίνει αυτό. Poor password practices. Ο, ο άνθρωπος που βάζει ένα, δύο, τρία, τέσσερα θαυμαστικό στο Active Directory πιστεύεται ότι θα πάει να βάλει 16 χαρακτήρες στο OT, δεν το νομίζω. Και ολοκληρώνουμε με, έτσι, με μια λίστα πάλι network-oriented θεμάτων. Το καλό με αυτό είναι ότι πλέον είμαστε σε θέση ε, να δώσουμε λύση. Δηλαδή, μπορούμε με έναν, με έναν εύκολο τρόπο να κάνουμε identify όλα τα assets που έχουμε μέσα στην ένα περιβάλλων, να δούμε τι vulnerabilities κουβαλάνε, να μπορέσουμε να τα παρακολουθούμε συνέχεια σε επίπεδο process και έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε πραγματικά το ρίσκο το οποίο ενέχουν για τον οργανισμό το δικό μα και να τα συγκεράσουμε μαζί με το OT. Μαζί με το IT, συγγνώμη. Προφανώ μια τέτοια λύση δεν είναι standalone. Έτσι, είναι σήμερα service ready, δηλαδή έχει φτιαχτεί και να τροφοδοτεί μια υπηρεσία σήμερα service, ένα σοκ αν θέλετε. Και είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά το κομμάτι του threat intelligence, ότι πλέον υπάρχουν threat intelligence μπουριά που τα λέω εγώ, όπω είναι το Talos, η Cisco, το Synic, η Symantec και άλλα, τα οποία είναι φτιαγμένα συγκεκριμένα για ουτή δίκτυα. Άρα έχουμε dedicated, customized intelligence γι' αυτό. Αυτό λοιπόν, ε, πώς μπορούμε να και το κάνουμε. Εδώ παραθέτουμε μία sample αρχιτεκτονική. Βλέπετε εδώ πέρα τη συνύπαρξη των ε, τριών-τεσσάρων levels που υπάρχουν ε, παραδοσιακά σε ένα OT ε, δίκτυο, field, control, process και operations. Εμπλουτίζουμε την, την τοπολογία αυτή ε, με κάποια appliances. Βλέπετε ότι ε, το management παραμένει centralized στο enterprise IT επίπεδο. Υπάρχει το φιντάρισμα στο SOC, βλέπετε το CyberA, που είναι το SOC της algo Systems, και έχουμε και το feed, το OT Threat Feed, το οποίο είναι το Custom ε, Threat Intelligence που φέρνει τη γνώση μέσα στον οργανισμό. Αυτό, στη δική μας περίπτωση, ε, υλοποιείται ουσιαστικά με τη νέα μας στρατηγική συνεργασία, καθαρά στον χώρο του OT, την OZOMI Networks. Είναι το νέο όπλο στο artillery της AlgoSystems και ειδικά ε, στη δυτή, αν θέλετε, ταυτότητα που έχει η AlgoSystems, έχοντας τμήμα ICT και cybersecurity, και αυτοματισμού. Άρα, έχοντας access story την ίδια την Algo προχωράμε στους πελάτες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Πάνω απ' όλα κάθεται το Cyber -A, το οποίο είναι το σοκ μας, ε, το οποίο πλέον δύναται έτσι, να προσφέρει assurance και σε IT και σε OT. Τώρα, αν είμαστε πρώτοι, δεύτεροι, όπως είπε και ο φίλος μου ο Κώστας, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Τώρα, λίγα λόγια, λίγα λόγια για την οζόμη Είναι cool partner στο Gartner, cool vendor, συγγνώμη, στο Gartner. Υποστηρίζει off the shelf πάνω από 300.000 συσκευέ που σημαίνει ότι μπορούμε να πετύχουμε πολύ γρήγορα κάποιο seamless integration. Ε, παίζει σε πάνω από 1.000 εγκαταστάσει globally. Οι άνθρωποι ρίχνουν πάρα πολλά λεφτά στο R&D. Είναι η, η πρώτη εταιρεία που είχε δώσει tangible πληροφορία για τους ιούς που έχουμε στήσει το industrial, τον και τον Grey energy, και είναι στρατηγικός συνεργάτης με τη Cisco, με το IBM Security και τη Schneider, που είναι κάτι πολύ σημαντικό και για εμάς, γιατί είμαστε goal partner της Cisco, το SOC μας, το CyberA, είναι βασισμένο στη πλατφόρμα Qradar της IBM και είμαστε goal partners με τη Snyder. Συνεπώς, φέραμε στην οικογένεια των στρατηγικών συνεργατών ακόμα έναν συνεργάτη ο οποίος, έτσι, είναι ήδη έμπιστος. Τώρα, σχετικά με το CyberA, είναι το σοκ μας. Ε, θα μου φανεί περίεργο αν δεν το ξέρετε ήδη. Ε, παρέχουμε 24 24x7 monitoring, threat intelligence, πλέον και στο OT, cyber response και threat hunting. Είναι βασισμένο, όπως σας είπα πριν, στο curator και έχει και κάποιες ε, e VIP υπηρεσίε, όπω είναι το management Vulnerability Assessment, Brand and Reputation Protection και Cyber Readiness. Θα σα δείξω και μια φωτογραφία από το σοκ. Έτσι, είναι πολύ απασχολημένη συνέχεια, είναι, είναι αυτό που συμβαίνει στο business. Τώρα, θα μου πείτε, ωραία τα λες, αλλά έχουμε λύσει το τεχνικό κομμάτι, το τεχνικό σκέλος. Συμφωνώ, το μεγαλύτερο θέμα στο οτί και στο security στο OT καλύτερα είναι το culture, η κουλτούρα. Γιατί, γιατί οι, οι οτίδες, όπως λέω εγώ, οι σκαντάρχες, έχουν ένα business το οποίο πρέπει να τρέξουν, είναι λίγο πιο μονοσήμαντοι. Έχουν μια γραμμή παραγωγής που πρέπει να παράγει τόσα έτσι, μέσα στην ημέρα. Και είτε δεν γνωρίζουν ε, τους ε, security κινδύνους, είτε δεν είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να του κάνουν αντρέ, γιατί το Σουλή είναι ένα αποκομμένο δίκτυο. Είδαμε πριν ότι δεν είναι. Οπότε σου Σουλή δεν πειράζει, αυτό αφού παίζει. Και απ' την άλλη, το, το enterprise IT, η μηχανογράφηση συνηθέστερα του ίδιου οργανισμού ή κάποια εξωτερική IT συνεργάτε only, οι οποίοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με έναν τρόπο μάλλον IT-oriented, συνεπώ δημιουργείται ένα χάσμα καταρχά επικοινωνία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, δεν θα πω κόσμους, σε αυτές τις δύο ομάδες. Η λύση σε αυτό λοιπόν το θέμα της κουλτούρας είναι οι AlgoSystems. Γιατί συμβαίνει αυτό, για όσους δεν το ξέρετε, ε, ταυτόχρονα με το business unit του ICT και του cyber security, υπάρχει σχεδόν στα ίδια χρόνια, και ξεχωριστό τμήμα αυτοματισμού. Στα 33 χρόνια en-running είναι η πληροφορική και η ασφάλεια, στα 27 ο που σημαίνει ότι γνωρίζουμε πολύ καλά και από αυτοματισμό μεγάλο footprint Ευρώπη, Ασία, Αφρική, πάρα πολλές εγκαταστάσεις και στο industrial και σε αυτοκινητοδρόμους. Συνεπώς, ε, έχοντας αυτό το χαρακτήρα που σας έλεγα πριν, η Algo Systems σίγουρα μπορεί να καταλάβει, να εξηγήσει και σίγουρα να υλοποιήσει έργα τα οποία έχουν να κάνουν με το security και στο OT και στο IT. Οπότε, στην παράφραση της ταινία που σας έλεγα, που αναφέρθηκα στην αρχή, είμαστε το σπίτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μακρυγιώργου.